όλες μαζί. Είστε και... Λοιπόν, αρκεί να χρησιμοποιείς χρεωστική καρτούλα. Χρησιμοποιείς που θέλεις να μιλήσεις. Πού είστε, πού είναι το μικρόφωνο. Εδώ. Ε, χρησιμοποιείς. Όχι, αγάπη. Όχι. Γιατί, δεν θέλεις, δεν ξέρεις ή δεν έχεις λεφτά στο λογαριασμό σου. Ποιος χρησιμοποιεί εδώ πέρα χρεωστικές. Ποιος. Εσείς, χρεωστικές καρτούλες. Όλες τις, μόνο με κάρτες. Δηλαδή έχετε λεφτά στο λογαριασμό σας. Φυσικά και έχω. Να το πω στην υπηρεσία, να σας έχει υπόψη. Λοιπόν, κύριε υπερτυχερή φορολογούμενη, έβγαλε άλλη το πορτοφόλι της. Χίλια ευρώ σε χίλιους φορολογούμενους κάθε μήνα, κυρίες και κύριοι. Καλά το ακούσατε, καλά το ακούσατε. Έως και 12 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Λεφτά δεν έχουμε, δεν σας δώσουμε επιστροφές. Αλλά 12 εκατομμύρια θα τα βρούμε, κυρίες και κύριοι. Θα τα βρούμε, απίστευτο. Τώρα ξεκινάμε με κληρώσεις, αλλά μετά... Θα έχουμε κι άλλα πλούσια δώρα. Εσείς τα πια να δίνετε ένα αμάξι. Βεβαίως. Δίνετε ένα αμάξι. Εμείς στην εφορία θα δίνουμε 5 αμάξια. 5 αμάξια το μήνα. Βέβαια. Το δικό σας είναι καινούριο. Εμάς θα είναι λίγο παλιά, θα είναι vintage, second hand. Είναι από αυτά που σας έχουμε κατασχέσει. Ποιος ξέρει. Ποιος ξέρει όμως, μπορεί να σου έχουμε πάρει τα αμάξια, αδερφέ, και να είσαι τυχερός να κληρωθείς, να το ξαναπάρεις πίσω. Καταπληκτικό. Λοιπόν, νοικοκυρές εδώ είστε όλες μαζεμένες. Εδώ, εσείς που χρησιμοποιείτε καρτούλα στο σούπερ μάρκετ, μόνο για σας, μία υπερτυχερή κάθε εβδομάδα, μουσική παρακαλώ, θα κερδίζει... Τα λεμόνια μίας ολόκληρης σεζόν! Τι γελάς, μωρέ, τι γελάς! Λεμόνια! Ξέρεις πόσο έχουν πάει το κιλό! 3,5 ευρώ! 3,5 ευρώ το κιλό! 3,5! Γιατί διάβαζα, που λένε τις προάλλες, φασαριώζες είναι σήμερα. Διάβαζα που λέτε τις προάλλες ότι το καλοκαίρι ειδικά λέει δεν έχουμε καθόλου ελληνική παραγωγή και έρχονται όλα από την Αργεντινή τα λεμόνια. Τρώμε μόνο Αργεντινής, οπότε καταλαβαίνεις, γι' αυτό είναι χρυσό και αυτό, καταλαβαίνεις πόσο πολύτιμο προϊόν είναι αυτό. Εγώ τώρα πήρα ένα να σας το δείξω και μετά θα το επιστρέψω στη θηρίδα. Θα το επιστρέψω στη θηρίδα που λέτε. Μαζί με αυτό εδώ, κάμερα στο λαιμό μου, παρακαλώ. Δεν είναι καταπληκτικό. Πολύ ωραίο. 378 καράτια, κυρίες και κύριοι. Σε έναν τυχερό ερωτευμένο που πληρώνει με κάρτα τα δώρα της κοπέλας του. Θα πηγαίνει αυτό κάθε Αγίου Βαλεντίνου. Είναι κανείς ερωτευμένος εδώ μέσα. Για σηκώστε χέρι, ερωτευμένοι. Τι, κανένας ερωτευμένος. Σε ποιον θα το δώσω εγώ αυτό! Ποιος είναι ερωτευμένος εδώ, κανένας! Αποκλείεται. Εσείς εδώ πιτσιρίκια είστε, αλλά δεν το λέτε. Είσαι! Όχι, είσαι! Δεν είσαι! Είσαι! Είναι, να το βρήκα! Φέρτε μικρόφωνο εδώ! Πού είναι το μικρόφωνο, φέρτε από εδώ το μικρόφωνο. Λοιπόν, εδώ σε βρήκα, αγαπημένε, πώς τη λένε. Ιωάννα. Ιωάννα! Ιωάννα του Αγίου Βαλεντίνου, μπορεί να είσαι εσύ τυχερή. Εδώ αυτό μπορεί να το πάρεις εσύ. Σ' αρέσει. Καλό είναι. Της παίρνεις τίποτα με κάρτα ή της παίρνεις μόνο popcorn. Ούτε με κάρτα ούτε χωρίς. Ούτε με κάρτα ούτε χωρίς. Άστο φιλαράκι. Και σέναν και στους παντρεμένους και για τους παντρεμένους έχουμε, κληρώνουμε μία χρυσή παντόφλα. θα σας έφερνα μία, α, την έχω πετάξει στον άντρα μου, γιατί έχω πολλά νεύρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουμε ακόμα, για να δω, να πάω το σωστό από εδώ. Μουσική παρακαλώ, μουσική. Έναν τυχερό συνταξιούχο, ο οποίος, πρόσεξε, ένας τυχερός συνταξιούχος, κάθε μέρα, καλά το άκουσες, κάθε μέρα ένας τυχερός συνταξιούχος θα κερδίζει τη σύνταξη που έπαιρνε πριν την κρίση. Έπαιρνε σε 900 ευρώ και με τις περικοπές έχει πάει 600. Θα
ξαναπάρει 900. Και πρόσεξε, κάθε μέρα ένας τυχερός θα το κερδίζει αυτό το πράγμα. Πόσο wow είναι αυτό, πες μου. Τώρα μα βρει συνταξιούχο να χρησιμοποιεί χρεωστική κάρτα σφύρα. Άμα ρωτήσεις γιαγιά τι σημαίνει πώς, θα σου πει αντωνυμία. Πώς είπες, πώς. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ναι, εντάξει. Όχι, θα κληρώνουμε μουσική. Σ' αρέσει αυτό, ε! Ένα weekend κάθε μήνα στο σπίτι του Φλαμπουράρη στην Αίγινα! Με γεμάτη πισίνα. Με δωρεάν αεροδιακομιδή, ελικοπτερικός, με ελικόπτερο που θα οδηγάει ο κύριος Καμένος. Φοβερό! Και προσέξτε τώρα, όλα αυτά τα δώρα, όλα αυτά τα δώρα που δίνουμε, θα τα χαρείτε βέβαια εσείς, θα υποφεληθούμε όμως κι εμείς. Γιατί εσύ θα παίρνεις την Πόρσε, εμείς θα παίρνουμε τα τέλη! Είναι όπως όταν παίρνεις σεξι εσόρουχα στην κοπέλα σου. Τα φοράει αυτή, εσύ τα χαίρεσαι. Έτσι. Λοιπόν, και τέλος, ένας υπερτυχερός το χρόνο, μουσική, θα κερδίζει ένα ακίνητο, κυρίες και κύριοι. Ένα ακίνητο σε έναν υπερτυχερό. Κάθε χρόνο θα πηγαίνει σε εσάς και μετά θα σας ζητάμε έναν ωραιότατα έγκυο ακόλατο. Και φαντάσου να σου κληρώσει με ζωνέτα στο ψυχικό. Ρε τι ρε στο κολονάκι. Έλα. Ανυπομονείς. Τι άλλο διάβαζα. Διάβαζα ότι ένας πολίτης καημένος από το ΕΓΑΛΕ επί 14 χρόνια λέει προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι ζωντανός στο δημόσιο. Και τον θεωρούν πεδαμένο και δεν μπορεί λέει να το αποδείξει. Καλά και αυτός τώρα τι θέλει, γιατί το ψάχνει. Τι θέλει να ζωντανέψει, να πληρώνει εφορία. Απ' την άλλη βέβαια. Για την εφορία είναι ζωντανός. Για την εφορία είναι ζωντανός. Ναι, ναι, το ψάξατε αλήθεια. Ναι, ναι. Τον έσωσε ο Παπαδάκης. Τον έσωσε, λέει ο Παπαδάκης. Αλήθεια. Θα παρέμβει να τον σώσει. Τον έσωσε και θα πληρώνει. Και αυτό. Μπας και βρει άκρυο άνθρωπο. Πολύ καλό του έκανε. Λοιπόν, αυτά θέλετε κανένα άλλο δώρο. Θα πληρώσει και αναδρομικά. Όχι, 14 χρόνια. Όχι. Και μετά θα παίξω τον αντένα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Το σκεφτόμουν χτες που έβλεπα το Survivor. Θέλουμε έναν τάνο και στην κυβέρνηση, ρε παιδιά. Να πηγαίνει εκεί. Ναι, ναι. Το θέλουν όλοι, παιδιά. Έναν τάνο να πηγαίνει εκεί, να τα βάζει μόνος του με τους δανειστές και να τους βγάζει όλους νοκάουτ. Συγγνώμη, ρε Χρύσλα. Όλοι λένε για τον τάνο. Δεν θέλει τάνο στην κυβέρνηση. Θέλετε, βλέπω Survivor. Τι να κάνω. Πρέπει να είσαι κακός. Συγχωρεί. Κακός. Συγγνώμη. Αντέδρασε και στον Τάνο στην κυβέρνηση. Δεν την πιάνεις πουθενά. Πουθενά. Δεν υπάρχει τίποτα στο οποίο να μην αντιδρά. Όλο αντίο, παιδί μου, είσαι. Ούτε τον Τάνο, ρε παιδί. Ούτε τον Τάνο. Το ξέρεις εσύ. Όχι. Όλα σε κόμμα λέει για τον Τάνο. Λοιπόν, λέω κάτι θα είναι αυτός ο άνθρωπος. Κάτι θα έχει κάνει στη ζωή του. Όταν βγει από το Survivor, θα σας τον δώσουμε δώρο και τον Τάνο. Θα το πληρώσετε. Σιγά. Να επιβιώσει. Βόρεια Ελλάδα 20-30, Κεντρική Ελλάδα 19-31, Νησιά 19-26, Αττική 22-31, Θεσσαλονίκη 23-31. Ζεσταθείτε τώρα, γιατί το Σαββατοκύριακο δεν το βλέπω. Λοιπόν, πάω να πω το διαγωνισμό και να αλλάξουμε θέμα. Άντε να ανέβουμε λίγο. Αν και μας ανέβασε το κορίτσι μας. Ναι. Η Λίλα πάντα μας ανεβάζει και μας φτιάχνει τη διάθεση. Γιατί το γέλιο είναι θεραπευτικό. Έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Κάνουμε την ψυχοθεραπεία μας και μετά πάμε για άλλα μετά. Την Παρασκευή κληρώνει. Δεν θα κληρώνει μόνο η εφορία από εδώ και στο εξής. Όσο περισσότερο χρησιμοποιείτε την πιστωτική σας κάρτα, εμείς θα συνεχίσουμε τις κληρώσεις σας κανονικά. Ένα γκολφ λοιπόν την Παρασκευή. Την Παρασκευή παίρνετε το νέο γκολφ, το Comfort Line.
17.600 ευρώ. Αστέρι το αυτοκίνητο. Σε live κλήρωση, όπως κάνουμε πάντα. Αχ. Τέλειο. Οι καναπέδες, το τραπέζι και η βιτρίνα είναι από την εταιρεία sofa.gr. Είναι καταπληκτικό το υφασμά του, δεν είναι μόνο το χρώμα. Τώρα δεν φαίνεται στην τηλεόραση. Δεν ξέρω τι υφασμά είναι αυτό. Να σας πω τι αίσθηση μου δίνει. Θυμίζει λίγο αλκαντάρα αυτό το υφασμά. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ, πολύ ωραία δουλειά και το τραπέζι είναι όλα χειροποίητα από μασίφ ξύλο οξιάς, σκελετή των καναπέδων. Το χαλί της Βιοκαρπέτ 14.800. Σε αυτόν τον απλό πενταψήφιο αριθμό τηλεφωνείτε και δηλώνετε συμμετοχή στην κλήρωση που θα γίνει σήμερα και στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή. Με μία συμμετοχή μπαίνετε και στις δύο κληρώσεις. Κλωδιάν Κιουζέλης, μία φωτογραφία του αντιδημάρχου Φιλής, έμελε να προκαλέσει έντονες συζητήσεις και αντιδράσεις, Κλωδιάν. Ακριβώς, Τατιάνα, είναι μια φωτογραφία, κυκλοφόρησε μια φωτογραφία του αντιδήμαρχου Φιλής, του κυρίου Μιχάλη Κονομάκη, ο οποίος φαίνεται να πυροβολεί σε ένα γλέντι. Έχει προκαλέσει αντιδράσεις γιατί έρχεται μόλις μερικές μέρες μετά το θάνατο του 10χρονου μαθητή στο Μενίδη. Ο ίδιος έδωσε τις εξηγήσεις, κάνει λόγο επειδή βρισκόταν σε ένα γλέντι κριτικό, γιατί κατάγεται από την Κρήτη. Βρισκόταν στο προάβλιο χώρο ενός σχολείου, πυροβόλησε στον αέρα, όμως θέλει να ξεκαθαρίσει καθώς το όπλο το οποίο δεν ήταν δικό του, ήταν ενός συντοπίτη, πυροβόλησε με άσφαιρο, δηλαδή ήταν μόνο κρότου. Δεν υπήρχε περίπτωση να προκαλέσει καμία ζημιά. Λέει ότι είναι κακό να το συνδέουν με το θάνατο ενός μαθητή, γιατί προκάλεσε αντιδράσεις, γιατί ήρθε μόλις μερικές μέρες. Ο ίδιος λέει ότι έχει κάνει πολλά έργα στο Δήμο. Είναι κρίμα για αυτόν τον άνθρωπο να τον κατηγορούν. Κάνει λόγο για πολιτική κόντρα, γιατί βγήκε. Το συγκεκριμένο περιστατικό έγινε το περασμένο Σεπτέμβρη, πριν από 10 μήνες σχεδόν, και κυκλοφόρησε πριν από 5-6 μέρες. Κάνει λόγο για πολιτικούς αντιπάλους που το κυκλοφόρησαν αυτές τις μέρες. Τους προκαλεί. Γιατί δεν κυκλοφόρησαν τη συγκεκριμένη φωτογραφία τις προηγούμενες μέρες ή τους προηγούμενους μήνες. Ο ίδιος μας μίλησε και έδωσε τις δικές του εξηγήσεις. Για πάμε να τον ακούσουμε. Υπάρχει πράγματι μια φωτογραφία. Είναι σε γιορτή Κριτών, σε γιορτή Τσικουδιάς, σε μια εκδήλωση πέρυσι τον Σεπτέμβριο. Είναι σε αθλητικό χώρο δίπλα στο σχολείο, είχε πάρα πολύ κόσμο. Όταν σηκώθηκα λοιπόν να περάσω από τα τραπέζια για να χαιρετήσω τους συνδημότες μου, σε κάποιο τραπέζι στην άκρη του προαυλίου, δεν ήταν μέσα στον κόσμο, στην άκρη του προαυλίου, υπήρχαν κάποιοι πατριώτες, κάποιοι φίλοι που ρίχνανε τις λεγόμενες μπαλωθιές που έχουμε εμείς οι κριτικοί έθιμο. Κακό έθιμο, αλλά το έχουμε. Πήρα και εγώ τον πιστόλι και έριξα ένα δύο. Κακώς το έκανα. Κατηγορηματικά δηλώνω ότι δεν κινδύνευσε κανείς. Ήταν πιστόλι κρότου με αβολίδωτα. Οι περισσότερες των περιπτώσεων στην παλωθία, στο 99% είναι αβολίδωτες. Δεν ρίχνει κανείς, δεν είμαστε τρελοί να ρίχνουμε μέσα στον κόσμο και κανείς πατριώτης, μου πιστεύω, με βολίδες και με κανονικά όπλα. Κακό έθιμο και πρέπει να σταματήσει. Πρώτος δήλωσα εγώ από τους συνδημότες μου συγγνώμη και θα προσπαθήσω εγώ, τουλάχιστον όσο περνάει από το χέρι μου, να το σταματήσω. Αλλά κάποιοι εσκεμμένα συνδέουν το θλιβερό περιστατικό του Μενιδίου που έχασε τη ζωή του ένα μικρό παιδί με αυτό εδώ πέρα και συνδέουν και εμένα. Από τότε, από το περασμένο Σεπτέμβριο που λέτε ότι ήταν σε μια γιορτή, ναι. Έχετε πυροβολήσει άλλη φορά? Ποτέ. Αυτό έτυχε σε γιορτή, μπορεί να έτυχε 2 χρόνια πριν σε ένα Πάσχα, αυτό το πράγμα είναι. Για το περιστατικό με το 10χρονο μαθητή, γιατί είναι μόλις πριν από 10 μέρες. Τι έχετε να πείτε, γιατί προήλθε ο θάνατός του από βολίδα, από αδέσποτη βολίδα? Θλιβερό περιστατικό και πρέπει να συμπαραστεκόμαστε όλοι και να βλέπουμε αυτό. Να βλέπουμε αυτό και πώς μπορούμε να αποτρέψουμε όλες αυτές τις σφαίρες που πηγαίνουν στα μπαλκόνια και μπορεί να κάτσει έξω δημότης. Πρώτος εγώ θα προσπαθήσω να το σταματήσω με παραβατικές ομάδες που ρίχνουν ανεξέλεκτες ώρες, ανεξέλεκτες μέρες, πολύ συχνό φαινόμενο στις περιοχές δικές μας εδώ στη Δυτική Αττική, πολλές φορές με πολεμικά όπλα.
οι δημότες μας σε περιοχές του Δήμου μας δεν μπορούν να κάτσουν έξω στα μπαλκόνια τους, δηλαδή αυτό που γίνεται στο Μενίδη, γίνεται και σε άλλες περιοχές, λίγες ευτυχώς του Δήμου Φιλής. Λίγες. Προέρχονται από Ρωμά αυτοί οι πυροβολισμοί. Εγώ λέω παραβατικές ομάδες. Κατά βάση οι Ρωμά, βέβαια, δεν είναι όλοι οι Ρωμά παραβατικοί. Έτσι, να μην βάζουμε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι νοικοκύριες και κοιτάνε τις δουλειές τους. Κύριε Οικονομάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που ακούω ότι δεν έπρεπε να έχετε τηρήσει αυτό το έθιμο, ότι είναι ένα κακό έθιμο, και χαίρομαι που έτσι δηλώνεται μετανιωμένος για αυτή τη στιγμή εκεί έξω από το σχολείο. Μα δεν μπορεί να πει κάποιος κάτι άλλο. Αλλά αυτό που θέλω να πω και με κατηγορηματικά, ότι το έθιμο των μπαλωθιών, που, όπως είπα και στους συνεργάτες σας, εγώ θα προσπαθήσω να το αποτρέψω τουλάχιστον σε όσο μπορώ την περιοχή μου, είναι πάντα με άσφαιρα πυρά, τουλάχιστον στην περιοχή τη δική μας. Είναι πιστό για πρώτου που απλά κάποιοι άνθρωποι τηρούν το έθιμο και κάνουν μόνο θόρυβο. Μάλιστα. Γιατί αλλιώς αυτό και... που κρατάτε δηλαδή είναι πιστόλι κρότου, δεν είναι πιστόλι... Είναι πιστόλι κρότου. Είναι πιστόλι κρότου και μάλιστα. Το παράξενο είναι ότι εκείνο το βράδυ οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που το βάλανε μετά από λίγο κάθαμε και μαζί στο ίδιο τραπέζι. Και είχαν και τους κάλικες από τα πιστόλια που είχαν οι συμπατριώτες μας εκεί. Ότι φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι αβολίδωτα, ήταν μόνο κρότου. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Οικονομάκη. Ναι, Χρυσλά. Κύριε Οικονομάκη, αν αυτή η φωτογραφία δεν είχε έρθει στη δημοσιότητα, δεν θα ήσασταν περήφανος εσείς και οι άλλοι κριτικοί για το ότι σηκώσατε πιστόλι και βαρέσατε μπαλωθιές, έστω και με αβολίδωτα? Κοιτάξτε να δείτε, ήταν κάτι που εγώ λέμε ότι το τηρούμε το έθιμο, αλλά δεν το συνηθίζω και συνήθως... στο μεταγείο την άλλη μέρα ήταν μια κακιά στιγμή. Το πιστόλι αυτό, όπως είπα και σήμερα, ήταν δικό μου. Εγώ περπάτησα να χαιρετήσω τον κόσμο σε μια γιορτή της Χουδιάς. Ως αντιδήμαρχος έτσι ήθιστε, χαιρετάμε τον κόσμο, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι. Και ένα τραπέζι που ήταν παράμερα που δεν ήταν στο κέντρο. Εντάξει, το παράμερα δεν είναι ούτε δικαιολογία ούτε αιτιολογία, κύριε Οικονομάκη. Η πράξη είναι αυτή και η αποτύπωσή της είναι κάτι η οποία λειτουργεί και παραδειγματικά, ξέρετε. Είστε τοπικός άρχοντας. Ό,τι και αν υπάρχει και πίσω από αυτό. Έχω ζητήσει συγγνώμη από τους συντημότες μου και έχω κάνει τις δηλώσεις που έχω πει. Από εκεί και μετά όμως έχουμε κάνει και μια σειρά. Εγώ εκλέγομαι στο Δήμο Φιλής από το 2007. Έχουμε κάνει και μια σειρά από την κυφίση με αρχηγό τον Δήμαρχό μας για την πάταξη της παραβατικότητας στην περιοχή. Μάλιστα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Οικονομάκη, αν παρατηρήσουμε τη φωτογραφία, βλέπουμε ακριβώς μπροστά σας, αφού δεν υπήρχε κόσμος, και ένα ανήλικο παιδί. Η φωτογραφία είναι από πολύ μακριά τραβηγμένη. Τα παιδιά είναι σε αρκετή απόσταση, αλλά δυστυχώς είναι έτσι που φαίνεται έτσι ότι είναι κοντά παιδιά. Τα παιδιά βλέπουν όμως, κύριε Οικονομάκη, ξέρετε, και ο Δήμος Φιλής είναι ένας Δήμος που πονάει. Είναι ένας Δήμος που χρειάζεται βοήθεια και που όλοι προσπαθείτε να κάνετε κάτι καλύτερο. Άρα λοιπόν, εγώ αν είμαι 12 χρονών αγοράκι, 11, 8, 9, και ζω σε έναν Δήμο ο οποίος έχει θέματα, και βλέπω σε μία γιορτή τον αντιδήμαρχο που προσπαθεί να με βοηθήσει και να μου βάλει ένα πλαίσιο καλύτερης ζωής, να σηκώνει ένα πιστόλι και να πυροβολεί, γιατί είναι άντρας, γιατί είναι κριτικός, γιατί γιορτάζει, γιατί. Αυτή η εικόνα, ξέρετε, θα μου μείνει μεγαλώνοντας. Και όχι το ότι το πιστόλι ήταν αβολίδωτο και ήταν κρότου. Έχετε δίκιο. Δήλωσα ότι το έχω μετανιώσει. Δεν έπρεπε, ήταν μια κακιά στιγμή, δεν έπρεπε να γίνει. Αλλά πάλι δεν κινδύνευσε κανείς, ήταν πάλι αβολίδωτο. Δεν το λέω γιατί είμαστε δικαστήριο. Απλά ξέρετε. Είναι λέω κάποια πράγματα που ως πολίτες όλοι μας θεωρώ ότι σκεφτόμαστε. Να πούμε το εξής πάντως. Έτσι. Εγώ το βρίσκω θετικό. Ένα λεπτό, κύριε Οικονομάκη. Βρίσκω θετικό ότι λέτε ότι. Δεν έχω καλή. Καλό ήχο. Ναι, λέω ότι ας μείνουμε στο θετικό κομμάτι της ιστορίας κλείνοντας, ότι ο άνθρωπος λέει ότι παρόλο που ήταν πιστόλι κρότου, ήταν λάθος και δεν πρέπει να το ξανακάνουμε. Γιατί έχουμε δει και σε πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπους οι οποίοι κάνουν το λάθος και στην πορεία το υπερασπίζονται μέχρι τέλους. Επιθέμενοι κιόλας. Γιατί είναι και παραδοσιακό. Θα μπορούσε να πει ήταν έθιμο. Έχουμε παραδείγματα. Πολλά. Και υπουργικά. Πολλά λίγα δημοσίων προσώπων. Εδώ λέει εντάξει ήταν λάθος. Κακό παράδειγμα για τα παιδιά, κακή κίνηση σε μια περιοχή που μαστίζεται από την αλόγιστη χρήση των όπλων, αλλά το σημαντικό είναι ότι λέει ότι αναγνωρίζει το λάθος. Δεν θα το ξανακάνουμε αυτό.
Να σας ευχαριστήσω, κύριε Οικονομάκη. Έχω λίγο χρόνο να σας επιτρέψω να ακούτε. Ναι, πείτε μου, τι θέλετε. Θα ήταν εύκολο να σας πω, θέλετε να πούμε κάποιες κινήσεις που έχει κάνει ο Δήμος Φιλής για την παραβατικότητα. Επειδή έχουμε πάρα πολλές συζητήσεις κάνει εδώ, είστε καλεσμένος στην επόμενη κουβέντα που θα κάνουμε πάλι για την περιοχή και τις συζητήσεις. Εμείς, όπως ξέρετε, αν μας βλέπετε, τις κάναμε πολύ πριν το θάνατο του Μάριου. Μέσα στη χρονιά δύο φορές έχουμε μιλήσει για αυτό το θέμα και σε προγενέστερο χρόνο. Στην επόμενη κουβέντα δεσμευόμαστε να είστε καλεσμένος εδώ να μιλήσετε πιο εξειδικευμένα για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστούμε πάντως, πάρα πολύ. Ότι μια τελευταία κουβέντα να πω, ότι εμείς από την αρχή της θητείας μας και μέχρι σήμερα που μιλάμε, έχουν κάνει κινήσεις πάρα πολλές και ο Δήμαρχος και εμείς και εγώ προσωπικά. Έτσι, ζω, έχω την επιχείρησή μου και έχω γεννηθεί σε μια δύσκολη περιοχή και εγώ έχω πρόβλημα ο ίδιος στις παραβατικές ομάδες και είμαι πάντα στο πλευρό των συνδημότων μου που με ενοχλούν και συμβεί νερό το βράδυ. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Λοιπόν, σας δίνω το χρόνο για λίγα λεπτά να κάνετε την κλίση σας για το διαγωνισμό μέχρι να αλλάξουμε θέμα. 14800, ένας απλός πενταψήφιος, στέλνετε το μήνυμά σας SMS, ΤΑΦΑΛΦΑ κενό, το όνομα, τεπώνυμό σας σε αυτόν τον αριθμό ή κάνετε κλίση από σταθερό ή κινητό και αφήνετε μόνο το όνομα, τεπώνυμό σας στον τηλεφωνητή και ένα τηλέφωνο για να σας βρούμε κατά τη διάρκεια της κλήρωσης, την ημέρα της κλήρωσης. Καλή επιτυχία σας εύχομαι και δίνω το λόγο στον Άγγελο τον Βουράκη για να μας πει για την απόφαση του δικαστηρίου για τον νοσηλευτή που κατηγορούνταν ότι νάρκωσε και αποπειράθηκε να βιάσει μια 23χρονη που μόλις είχε βγει από το χειρουργείο, μέσα στο νοσοκομείο. Ακριβώς, ένα 23χρονο κορίτσι το οποίο μόλις είχε αναρρώσει, μόλις είχε ξυπνήσει από το συγκεκριμένο χειρουργείο. Ο νοσηλευτής, όπως έκρινε χθες και Μικτόρκο το δικαστήριο της Βορείου Ελλάδος, αποπειράθηκε να τη βιάσει. Κρίθηκε ένοχος λοιπόν για απόπειρα βιασμού, για κατοχή και διάθεση ναρκωτικών και ότι επέβαλε 15 χρόνια κάθριξης. Να θυμίσουμε ότι ο νοσηλευτής για τις ασελγείς αυτές πράξεις, τις οποίες είχε κάνει σε αυτό το κορίτσι αρχικά, δεν είχε κατηγορηθεί για απόπειρα βιασμού και ήταν αδικαστή στο μονομελές εφετείο κακουργημάτων. Με αγώνα που έκανε η οικογένεια της κοπέλας, μέσω και του δικηγόρου της, μετατράπηκε αυτή η κατηγορία, καθώς θεωρήθηκε ότι το να δίνεις ένα φάρμακο έχει χρήση βίας. Άρα αυτό είναι απόπειρα βιασμού. Άρα λοιπόν παρέπεμψε στο Μικτόρκο το δικαστήριο, δικάστηκε χθες αυτός ο άνθρωπος, 15 χρόνια κάθριξη, του αναγνωρίστηκε όμως το ελαφρυντικό του πρώτερου εντίμου βίου. Αλλιώς η ποινή του θα ήταν αρκετά μεγαλύτερη. Μπορεί να έχει ακούσει μια εκτίμηση να κάνουμε και πάνω από 20 χρόνια. Θα έχει αυτή την ποινή. Δεν του δόθηκε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση. Άρα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν ήδη στη φυλακή, θα συνεχίσει να είναι μέσα για κάποια χρόνια ακόμα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε το βίντεο και σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον κύριο Μπάμπη Αποστολίδη, το δικηγόρο της οικογένειας. Σε 15 χρόνια κάθειρξης καταδικάστηκε τελικά ο 48χρονος νοσηλευτής, ο οποίος κατηγορήθηκε πως νάρκωσε μια 23χρονη ασθενή σε νοσοκομείο της Βόρειας Ελλάδας, προκειμένου να ικανοποιήσει τις αρρωστημένες ορέξεις του. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για απόπειρα βιασμού, διάθεση και κατοχή ναρκωτικών, επικίνδυνη σωματική βλάβη και έκθεση σε κίνδυνο. Υπήρχε μια έντονη διαδικασία, μια νομική μάχη σφοδρή ανάμεσα σε δύο πλευρές. Να εκφράσω την ειλικρινή συγγνώμη του εντολέα μου, όχι μόνο προς την παθούσα, αλλά και ευρύτερα προς το κοινωνικό σύνολο. Δεν αμφισβητήθηκε ποτέ ότι θα έπρεπε να δικαστεί, μάλιστα ο ίδιος από την πρώτη στιγμή παραδέχτηκε πράξεις που έκανε. Το δικονομικό μας παράπονο ήταν ότι κατηγορούνταν για πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά τα οποία θεωρούμε ότι έκανε. Η μητέρα της νεαρής κοπέλας είχε ξεσπάσει στην κάμερα της Τατιάνα Live. Ένα κτίνος τι να είναι. Να τον κρίνει δικαιοσύνη, να μην βγει από μέσα. Να τον κλείσουν μέσα. Μπήκαμε για μια εγχείρηση ρουτίνας. Όλα έγιναν τον Ιανουάριο του 2016, όταν η τότε 22χρονη κοπέλα εισήχθη στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση σκολικοειδίτιδας. Αφού βγήκε από το χειρουργείο, μεταφέρθηκε σε θάλαμο.
Όλα κυλούσαν ομαλά, μέχρι που ο 47χρονος νοσηλευτής μπήκε στο δωμάτιο της νεαρής κοπέλας και ζήτησε από τη μητέρα της να βγει έξω προκειμένου να της χορηγήσει μια ηρεμιστική ένεση. Θε αυτός μέσα έκλεισε το παραβάν της νοσηλευόμενης, κάθεται κοντά της, τη λέει θα σε βάλω μια ηρεμιστική. Μου είπε αναισθησιολόγος ότι ήταν τόσο μεγάλη η δόση που μπορεί να έχει απώλεια μνήμης. Μόνο που στο διπλανό κρεβάτι υπήρχε μια άλλη ασθενής που δεν είχε γίνει αντιληπτή από τον νοσηλευτή. Η κοπέλα ήδη ήταν γυμνή από το χειρουργείο, κατεβάζει το παντελόνι και στη συνέχεια άρχισε να αυνανίζεται. Αμέσως προκλήθηκε πανικός και οι συγγενείς κάλεσαν την αστυνομία. Βλέπω τα πόδια της ανοιχτά και μου μπήκαν υποψίες ότι μπάσκε. Ο ίδιος, κατά την απολογία του τότε, είχε ισχυριστεί πως αισθάνεται άσχημα για την πράξη του, τονίζοντας όμως πως ουδέποτε άγγιξε τη νεαρή ασθενή. Δεν ήρθε σε επαφή με την ασθενή. Ουδέποτε την άγγιξε, ουδέποτε προσπάθησε να ανέβει στο κρεβάτι της, ουδέποτε τράβηξε τα σκεπάσματά της, ουδέποτε βρέθηκε γυμνός και η μοναδική του πράξη ήταν να βάλει τα χέρια μέσα στο παντελόνι του, ενώ αυτή κοιμόταν, απλά κοιτάζοντάς την. Ο κύριος Μπάμπης Αποστολίδης είναι κοντά μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Δώσατε μεγάλη μάχη και για την μετατροπή της κατηγορίας εναντίον του νοσηλευτή. Γιατί η αρχική κατηγορία δεν ήταν τόσο βαριά. Ήταν κατάχρηση σε ασέλγια, ήταν πλημέλημα. Η κατάχρηση σε ασέλγια είναι ένα πλημέλημα, όπως μας εξηγεί. Στη συγκεκριμένη μορφή, όπως κατηγορεί τον, είναι ένα πλημέλημα και με μικρό πλαίσιο ποινής μετατράπηκε στην απόπειρα βιασμού στο προηγούμενο δικαστήριο μετά από αίτηση και αγώνα που έκανε στην ουσία, ο κ. Αποστολίδης. Έτσι, όπως ήταν η κυρία Αποστολίδη, η πρώτη κατηγορία πριν τον αγώνα που δώσατε με την οικογένεια για να αλλάξει κατηγορία, θα έμπαινε μέσα στη φυλακή, θα εξέτειε ποινή φυλάξης ο κατηγορούμενος? Όχι, θα του ζητούσαμε και συγγνώμη κιόλας στο τέλος και θα πήγαινε στο σπίτι του. Ναι, είναι πλημελήματα μέχρι 5 έτη φυλάκισης, τα οποία συνήθως είναι εξαγοράσιμα. Αλλά άλλαξαν οι κατηγορίες. Ο συνάδελφος της υπεράσπισης που μίλησε προηγουμένως έχει δίκιο. Έγινε μια σκληρή νομική μάχη, την οποία όμως κερδίσαμε και γι' αυτό είμαι ικανοποιημένος. Και αποδόθηκε η δικαιοσύνη και έλαψε η αλήθεια. Αποδείχθηκαν όσα είχε κάνει. Ξέρετε, κυρία Στεφανίδου, και με αυτά που παραδέχτηκε, ότι δηλαδή δεν προσπάθησα να τη βιάσω, αλλά έκανα αυτά που έκανα, είναι αισχρό να υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος να μας φυλάει μέσα στα νοσοκομεία να μας νοσηλεύει. Είναι αδιανόητο. Και εδώ ψέγω και το νοσοκομείο. Θα μου πείτε, από τα νοσοκομεία χάνονται μηχανήματα και χάνονται τα φάρμακα, δεν θα χαθούν? Πώς που επί τόσα χρόνια ετούτος ο άνθρωπος έκλεβε, υπεξερούσε ναρκωτικά φάρμακα, φάρμακα υψηλής